Οι πολιτικέ δυνάμει θερμαίνουν τι μηχανέ του και εισέρχονται για τα καλά στην προεκλογική μάχη, επιλέγοντα την αντιπαράθεση με απότερο στόχο τη συσπήρωση οψιοφόρων του. Σε τροχιά εκλογών βρίσκεται και το Προεδρικό, καθώ πλέον δεν αφήνει να περάσει αναπάντητη καμία κριτική που γίνεται από την αντιπολίτευση. Το Δημοκρατικό Κόμμα αναφέρει ότι η απροκάλυπτη εμπλοκή των Υπουργών τη Κυβέρνηση στην προεκλογική εκστρατεία του Νίκο Αναστασιάδη αποτελεί απαράδεκτη ενέργεια, θεσμικά και πολιτικά. Προφανώ οι κυβερνώντε δεν είναι καθόλου ευαισθητοποιημένοι σε θέματα σεβασμού των θεσμίων και τη πολιτική ηθική, καθώ και τη προώθηση των προεκλογικών του σκοπιμοτήτων. Χρησιμοποιούν το θηρεό τη Κυπριακή Δημοκρατία σε συνδυασμό με το προεκλογικό σύνθημα του κυρίου Αναστασιάδη. Η κυβέρνηση απάντησε διαστόματο Βίκτορα Παπαδοπούλου. Είναι πρωτοφανέ ο πρόεδρο του ΔΥΚΟ και υποψήφιο για την Προεδρία τη Δημοκρατία μαζί με τον μικρό στενό περίγυρο και εντό του Δημοκρατικού Κόμματο. Να κατηγορούν τον πρόεδρο Αναστασιάδη και την κυβέρνηση για τάχα ανύπαρκτο πολιτικό ήθο σε μια προσπάθεια να εκφοβήσουν του υπουργού τη κυβέρνηση να ασκούν τα καθήκοντά του. Μιλώντα στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, η Ερενή Θεοχάρου χαρακτήριζε το ίδιο και το αυτό τη υποψηφιότητα Αναστασιάδη Μαλά. Έχουμε τι δύο όψει του ε, ιδίου Δηλαδή, είτε ο τη εκλεγεί, είτε ο εκπρόσωπο του Ακέλ. Για να καταλήξω η Τουρκία δεν εξευμενίζεται με πολιτικέ καλού παιδιού.